κάποιος σε μια εκπομπή να χτυπάει, να δει αν είναι γνήσια. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω αν αυτό είναι γνήσιο, αλλά σίγουρα η ψυχή μας είναι γνήσια και την μπάστα που έχουμε σαν ομάδα και πόσο τιμάμε το μαγιό που φοράμε και το σήμα που κουβαλάμε, το δείξαμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, σε μια ακόμα χρονιά. Κατακτήσαμε έναν ακόμα τίτλο, ο 7ος, 7-7ου σήμερα. Το είπα και πριν, μου αρέσει να το λέω γιατί το σκεφτόμουν, γιατί είναι και το αγαπημένο μου νούμερο, είναι το νούμερο της καρδιάς μου, το 7. Οπότε ο 7ος τίτλος σερί για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο 10ος τίτλος για μένα σαν Αλεξάνδρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη έτσι για όλη αυτή την υπέροχη ιστορία και που είμαι κομμάτι της. Και χαίρομαι που η ομάδα μου πάλι ήταν αντάξια των περιστάσεων. Νομίζω ότι ήταν ένας τίτλος που τον αξίζαμε 100%. Σε όλες τις μεταξύ μας αναμετρήσεις φέτος είχαμε πάρει τη νίκη. Οπότε το ίδιο πράγμα κάναμε και στους τελικούς και κατακτήσαμε και πάλι τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός σταμάτησε μια μέρα, ξεκίνησε μετά από 3 μήνες, σαν να μην έχει σταματήσει. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν περίεργη όλη αυτή η κατάσταση. Ανατράπηκαν πάρα πολλά σχέδιά μας, ολονών, σε πάρα πολλούς τομείς. Έτσι λοιπόν και η πορεία που θέλαμε να χαράξουμε μέχρι τότε, γιατί ουσιαστικά εμείς πριν σταματήσουν όλα λόγω καραντίνας, προπονούμασταν με στόχο το ευρωπαϊκό, γιατί νομίζω ότι η ομάδα μας φέτος, έτσι όπως είχε εξελιχθεί το τοπίο, και επειδή εμείς είχαμε καταφέρει και είχαμε κρατήσει και την ποιότητα και τις αθλήτριες όπως όλα τα χρόνια, νομίζω ότι είχαμε την μπάστα να διεκδικήσουμε και την Ευρωπαϊκή Κούπα, κατά την άποψή μου, με βάση την εικόνα μας μέχρι τότε. Έγινε μεγάλη διακοπή, δεν έγινε τελικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, όταν επιστρέψαμε και πάλι στις πισίνες μετά από αυτή την πολύ μεγάλη διακοπή, προπονούμασταν πολύ εντατικά όλες οι αθλήτριες. Ήταν ξεκάθαρο ο στόχος του προπονητικού μας team που καθημερινά μας τόνιζαν πόσο σημαντικό είναι όταν αγωνίζεις αυτό το σωματείο. Κάτι που το ξέρεις όταν είσαι αθλητής του Ολυμπιακού. Πόσο σημαντικό είναι να είσαι πάντα πάντα πρωταθλητής. Και εμείς τα καταφέραμε για ακόμη μια φορά. Για το άδειο γήπεδο και για τον κόσμο που δεν ήταν παρέα σας φέτος. Καμία σχέση. Δεν είναι ωραίο που το λέω, γιατί ένα πρωτάθλημα είναι ένα πολύ σημαντικό και για μένα αυτό το πρωτάθλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και για το σωματείο, αλλά πραγματικά είναι σαν να είναι μισό όταν δεν είναι ο κόσμος μας μαζί μας. Αυτό που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια αυτής της υπέροχης ιστορίας, όπως είπα, με τον κόσμο, είναι κάτι που σαν αθλήτρια έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτή την αγάπη, αυτό το ένα, δεν το έχω ξαναζήσει μέχρι που ήρθα στον Πειραιά. Και το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μου χρονιά. Ήταν πάρα πολύ περίεργο και για μένα και για όλες τις κοπέλες σήμερα το ότι ανακηρυχθήκαμε πρωταθλητές και δεν ήταν ο κόσμος μας μαζί. Ήταν πολύ ξενέρωτο, ας μου επιτραπεί η λέξη, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτόν τον όρο. Παρ' όλα αυτά είναι οι νέες συνθήκες αυτές, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και εύχομαι έτσι όλος αυτός ο κίνδυνος, αυτός ο αόρατος εχθρός έτσι να φύγει μακριά. Να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, γιατί η υγεία έτσι είναι το σημαντικότερο αγαθό από όλα. Οι στόχοι για του χρόνου, 7ο συνεχόμενο Ολυμπιακός, 11ο εσύ σταματάς. Να παίξουμε το κύπελο με το καλό και μετά νομίζω όλοι θα κάτσουμε να σκεφτούμε έτσι και να δούμε πώς θα είναι η πορεία της ζωής μας, του καθενός, έτσι δεν μιλάω μόνο για μένα, αλλά και η δική μου μελλοντικά. Πάντως σίγουρα θα μιλήσουμε για τα σχέδιά μου. Αλλά όπως είπα και πριν, έτσι όταν περάνε τα χρόνια και κοιτάς πίσω στο τι έχεις κάνει και συνειδητοποιείς, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των ετών. Πραγματικά, αν μου έλεγε κάποιος να ονειρευτώ πώς θα ήταν η αθλητική μου καριέρα όταν πρωτοξεκίνησα από αυτή την πισίνα, γιατί εδώ ξεκίνησα. Αν μου έλεγε κάποιος να ονειρευτώ την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια, πώς μετά από εδώ θα πήγαινα στον Ολυμπιακό, όλα αυτά τα προβλήματα, πραγματικά δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ καλύτερα και νιώθω πολύ ευλογημένη γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.